Πάμε σε κάτι διαφορετικό το οποίο όμως αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Συνειδητικής Επιτροπής Ταξιούχων Κοζάνης, τον κύριο Ψαλίδα. Καλησπέρα σας, κύριε Ψαλίδα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέατες. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Για να μας ενημερώσετε για την διαδικασία της κατανομής των αναδρομικών στους συνταξιούχους, πώς πηγαίνει, αν έχει ολοκληρωθεί και επιπλέον αν έχουμε αλλαγές της τελευταίας στιγμής και ποιους αφορούν. Παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε, μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί κάποια ανομαλία όσον αφορά με το ποσοστό που δικαιούνται ο καθένας. Γιατί περάσαν αρκετοί συνάδελφοι, διασταυρώσαμε το τι δικαιούτανε και τι πήρανε, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει μια φόρμα, κοιτάμε τι κρατής γινότανε και συγκρίνουμε αφαιρώντας βέβαια πάντα το 6%. Ναι. Εκείνο το παράξενο που είναι ότι οι συντάξεις χειρίας που βγήκανε μετά το 2015-2016 δεν δοθήκανε. Και είπαν θα ανατηθεί μία φόρμα καινούρια μέχρι τα μέσα Νοέμβρη και τότε θα γίνουν ηλεκτρονικές οι αιτήσεις, θα γίνει ηλεκτρονική αίτηση η οποία θα πάρουν αυτοί που δικαιούνται. Επίσης πρέπει να πούμε και να μην ανησυχούν, αλλά να ενδιαφερθούν όμως και οι δικαιούχοι, γιατί μπορεί και οι δύο μεν να ήταν μια συναδέρφισσα συνταξιούχα του συζύγου της και να έφυγε και αυτή από τη ζωή, όμως δικαιούνται οι δικαιούχοι, τα παιδιά τους. Αυτά πρέπει πραγματικά να συνοηθούν και να κάνουν την αίτηση ενιαία για να πάρουν τη σύνταξη. Όμως πρέπει, θα ήμουν άδικος σε κάποιους συναδέλφους αν δεν έλεγα τούτο, ότι μαζί με τη σύνταξη που με τα αναδρομικά που πήραν κάποιοι συνάδελφοι, πήραν και το ραβασάκι από τους δικηγόρους που λέει ότι κύριε Χριστόδουλε, πήρες μεν τα 4.000 αλλά οφείλεις και σε μένα το 4% συν το 24% το ΦΠΑ. Είναι, και εδώ πρέπει να πούμε ότι τι αλητεία επέκτηκε. Ναι. Είναι οι αγωγές που γίναν, κύριε Χριστόδουλε, παρακινώντας οι συνδικαλιστές τους συνταξιούχους να κάνουν αγωγές και τώρα καλούνται να πληρώσουν τον ταβαντζιλίκι. Προσέξτε, ξανατονίζω και δεν το φοβάμαι, καλούνται να πληρώσουν τον ταβαντζιλίκι που δεν έγιναν ούτε αγωγές ούτε τίποτα, αλλά οι δικηγόροι είχαν υπογράψει ένα συμφωνητικό τότε με τους αυτούς που είχαν κάνει αγωγή και ζητάνε τώρα πίσω λεφτά. Πέρα από το τι είχαν εισπράξει προκαταβολικά και μάλιστα τους αναφέρουνε ότι εμείς θα προχωρήσουμε να πάρουμε και τα δώρα και την υποκορική σύνταξη, η οποία εμείς θα κουβεντιάσουμε, το ταξικό συνταξικό κίνημα εξ συνάντηση στα μέσα Δεκέμβρη με τον Πρωθυπουργό να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα. Εξάλλου δεν υπάρχει κενό δικαστικής απόφασης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε πει να δοθούν αυτά. Και το... Χωρίς να θέλω να πάρω θέση, κύριε Ψαλίδα, παρακαλώ. Θυμάμαι πριν από καιρό που λέγατε ότι δεν πρέπει να γίνουν δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά μόνο με πολιτικό τρόπο μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Θυμάστε πάρα πολύ καλά το και το λέτε αρκετές... πάρα πολύ καλά. Αισθάνεστε δικαιωμένος από αυτή τη θέση σας. Ορίστε. Αισθάνεστε δικαιωμένος, κύριε Ψαλίδα. Να κάνω κι εγώ την ερώτηση. Δεν θα ρωτήσω εσάς γιατί τώρα... Λοιπόν, βεβαίως αισθανόμαστε... Όχι δικαιωμένος εγώ. Εγώ δεν θέλω να δικαιωθώ εγώ. Δικαιώθηκε η θέση του ταξικού συνταξιουχικού κινήματος. Μάλιστα. Και όχι των ταβατζίδων. Και το ξανατονίζω, συνάδελφοι συνταξιούχοι, κατανοητό. Μακριά από αγωγές, μακριά από αυτούς που σας λένε, που σας υπόσχονται λαγούς με πατραχίλια. Κύριε Ψαλίδα, αγωνιστείτε στις πλατείες για να, κλείσουμε για να με κάτι, τα πάρουμε όλα. Για να κλείσουμε με κάτι αγωνιστικό, κύριε Ψαλίδα, έχουν τελειώσει οι ανάγκες για διεκδίκηση, έχετε δικαιωθεί σε όλα.
Τώρα αρχίζουμε. Δεν τελειώσαν οι διεκδικήσεις. Κατανοητό. Στα μέσα Δεκέμβρη έχουμε πανελλαδική σύναξη, αν μας επιτρέπουν και ο κορονοϊός και αυτά, γιατί περνάμε αδύσκολα. Αλλά έτσι κι αλλιώς εμείς θα συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό.